σας. Η σημερινή κινητοποίηση είναι αρχή κινητοποίησεων, δεν είναι ένα και μοναδικό γεγονός. Το σχέδιο του ασφαλιστικού εμάς μας τύγει με το χειρότερο δυνατό τρόπο, διότι απαλωτριώνει και δημεύει την περιουσία που έχει συγκεντρωθεί από τους κόπους των γιατρών και μόνο. Δεν έχει εισφέρει το κράτος ούτε μισό ευρώ σε αυτή την περιουσία. Η απαλωτρίωση και η δίμευση είναι άδικη και χωρίς λόγο, διότι δεν θα λυθεί το ασφαλιστικό των υπολείπων κοινωνικών ομάδων από αυτό το γεγονός. Αν πρόκειτο να συμβεί κάτι τέτοιο, θα το δεχόμαστε και θα το συζητούσαμε. Και το χειρότερο είναι ότι υποθηκεύεται το μέλλον όλων των επιστημόνων μέσα από εισφορές που πρακτικά κατεστούν το ελεύθερο επάγγελμα αδύνατο να ασκηθεί λόγω του ύψους του. Και πιστεύουμε ότι και οικονομικά θα αποτύχει το σημερινό ασφαλιστικό και την αξιοπρέπεια όλων των επιστημόνων θα την καταστρέψει όταν θα βρεθούν στην ανάγκη είτε λόγω γύρα τους είτε λόγω ασθένειας και τον κοινωνικό ιστό επιχειρεί να τον δικάσει με το χειρότερο δυνατό τρόπο και θα διώξουμε τους τελευταίους παραγωγικούς επιστήμονες που έχουμε στη χώρα μας σε πολύ γρήγορο διάστημα.